Αγαπητοί τηλεθεατές, Ελλάδα και εξωτερικό, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα θα συζητήσουμε για τις διατροφικές διαταραχές, τι είναι και πώς αντιμετωπίζονται. Μαζί μας έχουμε την κυρία Δόμνα Ευαγγελίδου, είναι επισκέπτρια ψυχικής υγείας και επιστημονική συνεργάτης του ΣΟΠΣΗ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που σας έχουμε και πάλι κοντά μας, πάντα όταν σας καλούμε, εδώ στην όμορφη ζωή για τέτοια θέματα, ανταποκρίνεστε θετικά στην πρόσκλησή μας. Ευχαριστώ και εγώ και είμαι πάντα στη διάθεσή σας όποτε με θέλετε. Διατροφικές διαταραχές. Ένα πολύ συζητημένο θέμα, ένα σοβαρό πρόβλημα. Να μας πείτε τι ακριβώς είναι, πώς εμφανίζεται. Οι διατροφικές διαταραχές είναι καθαρά ψυχιατρικές ασθένειες. Πολλοίς κόσμος κάνει το λάθος να νομίζει ότι έχει να κάνει μόνο με τη διατροφή, οπότε συνήθως να απευθύνεται σε κάποιο διατροφολόγο, σε κάποιο διαιτολόγο. Η αλήθεια όμως είναι ότι είναι στη σφαίρα της ψυχιατρικής. Είναι, ανήκει στις ψυχιατρικές διαταραχές. Αν θέλαμε να πούμε μία λέξη για όλες τις διαταραχές, είναι ουσιαστικά ότι το άτομο κλείνεται σε έναν κόσμο το οποίο έχει σημασία μόνο το φαγητό, τίποτε άλλο. Η ανορεξία με τη βουλιμία που θα την αναλύσουμε, ουσιαστικά είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα, απλώς διαφέρει στα συμπτώματα και το πώς φέρεται κάποιος με το φαγητό σε κάθε φάση της ζωής του. Δηλαδή μπορεί ένα άτομο που έχει ανορεξία να εναλλάσσεται και με τη βουλιμία ή μπορεί να έχει μόνο την ανορεξία. Αλλά το πιο σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουν και φυσικά φαντάζομαι επειδή αφορά τις ηλικίες, τις εφηβικές πιο πολύ, θα πρέπει οι γονείς ειδικά να αναγνωρίζουν σημάδια τα οποία να καταλάβουν πότε το παιδί τους μπορεί να πάσχει από μια τέτοιου είδους διατροφική διαταραχή. Άρα λοιπόν είναι ουσιαστικά ψυχιατρικό πρόβλημα. Καθαρά ψυχιατρικό. Καθαρά. Οφείλεται και στην κληρονομικότητα, μπορεί να έχει κάποια προδιάθεση το άτομο. Ναι. Οι ψυχικές ασθένειες γενικά, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν ξεκάθαρο λόγο αιτίας. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι έχουμε κάνει μια εξέταση, όπως κάνουμε ας πούμε έναν υπέρηχο, μια αξονική, μια αίματος για να δούμε κάτι ή ένα προγεννητικό έλεγχο για να δούμε κάποιες διαταραχές, όπως μια αναιμία, ένα σύνδρομο Down. Στις ψυχικές ασθένειες είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε πρόγνωση. Άρα, αν θέλαμε να πούμε ποιες είναι οι αιτίες, ειδικά για τις διατροφικές διαταραχές, θα λέγαμε ότι είναι ένας συνδυασμός βιοχημίας του εγκεφάλου, δηλαδή κάποιοι νευροδιαβιβαστές, ένας συνδυασμός της προσωπικότητας του ατόμου και ένας μαζί με τον κοινωνικό του περίγυρο. Και πώς φέρεται κοινωνικά, βέβαια. Είναι ένα συνδυασμό όλων αυτών, βεβαίως. Άρα το έχει και οφείλεται μάλλον σε ένα πιο κοινωνικό υπόβαθρο. Ναι. Από την άποψη ότι είναι ο τρόπος που κάποιος βλέπει τον εαυτό του, ο τρόπος που κάνει σχέσεις και φίλους, πώς κοινωνικοποιείται και πώς υπάρχει και μέσα στην οικογένειά του ή πώς έχει μεγαλώσει μέσα στην οικογένειά του. Κάποιοι συναισθηματικοί παράγοντες παίζουν ρόλο. Εκεί έχει να κάνει αυτό που είπαμε με την προσωπικότητα. Πώς παίρνει ένα άτομο στη συναισθηματική σφαίρα, γιατί το έχουμε πει άλλωστε και ψυχή, η ψυχική υγεία. Ψυχή έχει να κάνει με αυτό το πράγμα που είναι πιο πολύ θρησκευτικό, πολιτιστικό. Είναι μια έννοια η οποία έχει να κάνει ακριβώς με τα συναισθήματα. Δηλαδή, πόσο μπορεί εύκολα να μιλάω για τα συναισθήματά μου ή μπορεί να είμαι ένας κλειστός άνθρωπος και να μην τα εκφράζω. Και φυσικά το συναισθηματικό κομμάτι, το οποίο έχει ένα υπόβαθρο για τις διατροφικές διαταραχές, ένα μεγάλο κομμάτι είναι το καταθλιπτικό συναίσθημα που μπορεί να οδηγήσει διατροφικές διαταραχές. Δεν θα ήθελα να πω, κυρία Τζούρα, κατάθλιψη. Ίσως είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο η κατάθλιψη. Κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε και ευχαρίστως, αλλά είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ασθένεια που απλώς δεν είναι ανάγκη να τη βάζουμε σαν έννοια σε οτιδήποτε νιώθουμε θλίψη. Είναι πολύ ωραίο να ξεχωρίσουμε τι είναι θλίψη και τι είναι κατάθλιψη. Μάλιστα. Να μην τα μπερδέψουμε όλα αυτά, για να μην κάνουμε και τον κόσμο να νομίζει ότι κάθε συνέστημα πένθους, κάθε συνέστημα μελαγχολίας, αυτό σημαίνει κατάθλιψη.
Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ώρα να το αναλύσουμε ίσως κάποια άλλη στιγμή που θα μιλήσουμε για την κατάθλιψη. Γιατί κατάθλιψη, είναι σοβαρό θέμα. Γιατί είναι ήδη η λέξη αρκετά στιγματιστική και πολύ βαρύγδουπη. Και είναι και αυτό που λέμε σήμερα, αυτό που πολλά ΜΜΕ τους αρέσει να πιάνουν τέτοιες βαρύγδουπες λέξεις και να γενικοποιούν καταστάσεις, οι οποίες όμως δεν είναι σωστό να το κάνουμε. Όταν λέμε όμως διατροφική διαταραχή, το μυαλό μας σίγουρα πάει στην ανορεξία και στη βουλιμία. Ναι. Υπάρχουν και κάποια άλλα είδη, έτσι ναι. Να τα δούμε ποια είδη έχουμε. Ναι, οι βασικές διατροφικές διαταραχές είναι η ψυχογενής ανορεξία, η ψυχογενής βουλιμία, η νευρογενής βουλιμία, υπάρχουν και οι δύο όροι, οι κρίσεις πολυφαγίας και υπάρχουν και κάποιες πιο καινούργιες διατροφικές διαταραχές. Και όταν λέμε καινούργιες είναι γιατί αρχίζουν τα ίδια τα παιδιά και μας βγάζουν τέτοια συμπτώματα και έχουν χαρακτηριστικά σαν τέτοιου είδους διατροφικές διαταραχές, όπως είναι η ορθορεξία, όπως είναι οι νυχτερινές κρίσεις βουλιμίας που είναι μόνο για τη νύχτα, είναι έτσι πιο εξειδικευμένες. Όταν όμως μιλάμε για διατροφικές διαταραχές, ο κόσμος θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι μιλάμε για τη σοβαρότερη ψυχική ασθένεια, η ψυχιατρική, την ψυχογενή ανορεξία, τη θεωρεί τη σημαντικότερη ψυχική ασθένεια, γιατί είναι η μόνη από όλες τις ψυχικές ασθένειες που μπορεί να είναι θανατηφόρα. Τι λέτε. Βεβαίως. Πείτε μας λοιπόν, τι είναι η ανορεξία. Αν δείτε λιγάκι και βγάζουμε μια γκάμα ψυχικών ασθενειών, δεν θα λέγαμε ποτέ ότι η σχιζοφρένεια είναι μια ασθένεια που οδηγεί στο θάνατο, η διπολική διαταραχή, η κατάθλιψη. Δεν είναι. Η κατάθλιψη βέβαια είναι εμέσως όταν έχουμε αυτοκτονικό ιδεασμό. Mm. Όμως η καθαρά ψυχιατρική ασθένεια από όλες τις ψυχικές ασθένειες που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο είναι η ανορεξία. Μάλιστα. Άρα γι' αυτό και είναι και η πιο δύσκολη. Είναι από τις διατροφικές διαταραχές και από τις ψυχικές ασθένειες γενικά, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη στο να θεραπευτεί. Γιατί είναι δύσκολο να θεραπευτεί? Γιατί τα πιο πολλά άτομα δεν αναγνωρίζουν αυτό το πρόβλημα. Δεν οδηγούνται στη θεραπεία. Και αν ξεκινήσει η θεραπεία, θέλει πολύ επίπονο και επίμονο χρόνο για να θεραπευτεί. Άρα είναι μια ύπουλη αρρώστια, μας λέτε. Είναι ύπουλη ασθένεια από την άποψη ότι και το ίδιο το άτομο και το οικογενειακό του περιβάλλον και το φιλικό του περιβάλλον δεν μπορούν να αναγνωρίσουν εύκολα τα συμπτώματα ώστε να τα προλάβουμε. Σε ποια κριτήρια βασίζεται η ανορεξία, θα λέγαμε? Η ανορεξία είναι μια διατροφική διαταραχή η οποία συνήθως προσβάλλει μικρά κορίτσια. Έχουμε και ένα ποσοστό σε αγόρια και από την εμπειρία μου έχω δει και στο δημοτικό κάποια αγόρια τα οποία μπορεί να ξεκίνησαν τέτοιες διατροφικές διαταραχές, αλλά αφορά περισσότερο τα κορίτσια. Και θα μπορούσαμε να πούμε στην ηλικία την εφηβική και τη μετεφηβική. Δηλαδή περίπου από 12 ετών μέχρι 16-17, δηλαδή είναι η προεφηβία και η εφηβεία. Δουλεύοντας πάρα πολύ με παιδιά τα οποία είχαν ανορεξία, βλέπουμε σε αυτά κάποια σημάδια τα οποία μας δημιουργούν εντύπωση. Καταρχήν, όπως σας είπα, είναι αυτό ότι το άτομο κλείνεται σε έναν κόσμο το οποίο δεν έχει καμία άλλη, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο παρά μένω εγώ και το φαγητό. Δηλαδή, θα μετρήσω πάρα πολύ τι τρώω. Θα πάρω το θερμιδομετρητή και θα αρχίσω να μετράω πόσες θερμίδες έχει το γάλα, πόσες θερμίδες έχει ο αρακάς. Θα κάνω κάποιες στερεότυπες κινήσεις, όπως ας πούμε να πάρω ένα τόστ και να το παίρνω ψίχουλο-ψίχουλο και να το τρώω. Να παίρνω ένα πιάτο με αρακά και να παίρνω το πιρούνι και το μαχαίρι και να κόβω το μπιζέλι σε 4 κομματάκια, ώστε να μπορέσω να ελέγχω πόσο λίγο θα φάω. Είναι λοιπόν κάποιες στερεότυπες κινήσεις που αναγνωρίζουμε σε ένα παιδί το οποίο φοβόμαστε ότι αρχίζει να έχει ψυχογενή ανορεξία. Είναι δηλαδή ο τρόπος συμπεριφοράς του απέναντι στο φαγητό του. Είναι τα πρώτα σημάδια, ναι, θα λέγαμε, ναι, που μπορεί να δει ένας γονέας. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό που αναγνωρίζουμε είναι πώς συμπεριφέρεται το παιδί μας στο φαγητό του. Mm-hmm. Γιατί αργότερα θα έρθουν άλλα σημάδια τα οποία όμως εκεί θα έχει προχωρήσει πολύ η ασθένεια. Μάλιστα. Δηλαδή, το να πούμε, συνήθως τα κορίτσια ειδικά, αυτό που θα τους οδηγήσει να πάνε σε γιατρό είναι όταν θα σταματήσει η έμεινος ρύση.
Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν ξεκινάει ένα παιδί να παίρνει τόσες λίγες θερμίδες, όταν η διατροφή του θα δείχνει ότι είναι με πολύ φτωχό θερμιδικά, το πρώτο σύμπτωμα συνήθως που βλέπουν τα κορίτσια είναι η αμινόρια. Δηλαδή να μην έχουμε εμινορίσει για 2-3 μήνες. Τότε συνήθως το κορίτσι με τη μαμά του ή μόνο του θα ζητήσει τη συμβουλή ενός γυναικολόγου και θα πάει σε έναν γυναικολόγο να δει για ποιο λόγο σταμάτησε. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν ακόμα και ένας άλλος γιατρός μπορεί να δει να το ρωτήσει τις συμπεριφορές του και να δει ότι οφείλεται σε πολύ χαμηλή θερμιδική πρόσληψη. Ότι οι θερμίδες που παίρνει είναι πάρα πολύ λίγες. Οπότε εκεί ένα πολύ σοβαρό ορμονικό πρόβλημα που δημιουργεί είναι η αμινόρια. Εδώ βέβαια υπάρχει και πάλι μια παγίδα. Δύσκολη διάγνωση, γιατί σε αυτή την ηλικία, ειδικά στις έφηβες και στις προέφηβες, η έμινος ρύση είναι έτσι κι αλλιώς μια ασταθής περίοδος. Δεν σημαίνει ότι όλα τα κορίτσια που έχουν μια ασταθή έμινο ρύση έχουν και ανορυξία. Μάλιστα. Έτσι. Απλώς είναι ένα από τα πρώτα σημάδια τα οποία συνήθως οδηγούνται οι μαμάδες, οι γονείς, να δούνε τι τρέχει, για ποιο λόγο. Ένα σωματικό σύμπτωμα δηλαδή που μας χτυπάει ένα καμπανάκι ότι κάτι γίνεται. Και έτσι καταλαβαίνουν ότι κάτι θα πάει καλά μετά. Ναι. Συνήθως ένας έμπειρος ειδικός θα πρέπει να δει, δηλαδή γι' αυτό και λέμε ότι οι διατροφικές διαταραχές πολλές φορές θεραπεύονται από ένα team επιστημόνων. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή θεραπεία πρέπει να συνεργαστεί γυναικολόγος, ψυχίατρος, διατροφολόγος, διαιτολόγος. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια σωστή θεραπεία. Τώρα, αυτά λοιπόν είναι τα πρώτα σημαδάκια. Ποια άλλα σημαδάκια μπορούμε να δούμε στο κορίτσι μας? Γιατί θα πω πάλι κορίτσι, γιατί είναι το πιο σύνηθες, έτσι. Ναι. Από την εμπειρία μου, είχαμε σε δημοτικό σχολείο μάλιστα, όταν είχαμε πάει να κάνουμε κάποια αγωγή υγείας, είχαμε δει αγόρι το οποίο έκανε εμετό μέσα στην τσάτα του, στην έκτη δημοτικού, και πήγαινε, το ανακάλυψε η μαμά του όταν άνοιξε την τσάτα του και είδε τον εμετό μέσα στην τσάντα. Δηλαδή καταλάβαινε ότι το παιδί έτρωγε και έκανε αυτή την αντιδραστική συμπεριφορά. Είναι αυτή η συμπεριφορά η αμφίρομη που λέμε, που θα το πούμε και στη βουλημία αυτό φυσικά. Η εκαθάριση λεγόμενη. Ναι, για να καταλάβουμε και τις δύο διαφορές. Mm-hmm. Σας είπα, είναι και οι δύο ψυχιατρικές νόσοι και οι δύο έχουν να κάνουν με το φαγητό. Απλώς αυτές οι δύο ασθένειες διαφέρουν στη συμπτωματολογία και πώς αναγνωρίζουμε τα συμπτώματα. Άρα, στην ανορεξία θα δούμε τη συμπεριφορά του παιδιού με το φαγητό. Όπως είπα, πολύ μικρές μερίδες, μετράω θερμίδες, κάνω πολύ υπερεντατική γυμναστική. Τι κάνω λοιπόν? Θέλω να χάσω βάρος. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Και ουσιαστικά ο έφηβος τι αισθάνεται? Ότι αισθάνεται πάντα χοντρός. Έχει δηλαδή μία αλλίωση του εαυτού του. Ότι κοιτάζεται στον καθρέφτη και μπορεί να είναι 40 κιλά και στον καθρέφτη να βλέπει ένα άτομο 80 κιλών. Τι κάνει λοιπόν? Καταλαβαίνουμε τη διαταραχή. Ναι, ναι, ότι ναι. Έχουμε αλλίωση του εαυτού μας. Άλλο είμαι και άλλο βλέπω. Αυτή ουσιαστικά είναι η διαταραχή της ανορεξίας. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στη βουλημία. Απλώς η διαφορά της είναι ότι στην ανορεξία έχουμε αυτή τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, την υπερβολική θερμιδομέτρηση τροφίμων, την υπερβολική γυμναστική για απώλεια βάρους, το να φοράει ένα άτομο πάρα πολλά ρούχα φαρδιά, το ένα πάνω στο άλλο, ώστε να καλύπτει το σώμα του, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Αυτό το είχα δει σε ένα σχολείο, σε γυμνάσιο, που όντως ήταν ένα κοριτσάκι, το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση, ήταν στις πρώτες σειρές, καθόταν, φορούσε πάρα πολλά, δεν καταλαβαίνω αν είχε πολλά ή λίγα κιλά, γιατί φορούσε τόσο πολλά ρούχα από πάνω, που κάλυπτε το σώμα της. Φυσικά από τα χέρια είχε καταλάβει ότι εξήχαν δύο πάρα πολύ αδύνατα χεράκια. Δεξιά και αριστερά της ήταν οι δύο φίλες της, οι οποίες την είχαν από δίπλα και της λέγανε «Ναι, και αυτό το σύμπτωμα το έχεις. Ακούς τη λέει η κυρία, και αυτό το σύμπτωμα το έχεις». Δηλαδή κατάλαβα ότι οι δύο φίλες προσπαθούσαν να τη φέρουν σε αυτή την ομιλία για να αναγνωρίσει και η ίδια σε αυτά που ακούει τα συμπτώματα που έχει η ίδια. Το καταλαβαίνουν όμως. Εδώ λοιπόν γίνεται η ανίχνευση. Μέσα στην τάξη λοιπόν κατάλαβα από τα 50 παιδιά που υπήρχαν, ποιο παιδί
είχε αυτά τα συμπτώματα που φαίνεται, γιατί εγώ δεν είδα το κορίτσι να τρώει, αλλά το είδα με τα ρούχα τα οποία ήταν το ένα πάνω στο άλλο, και αυτή η υπερβολική ενασχόληση από τις δύο φίλες της, μάλιστα, η οποία ζητούσε την προσοχή. Αυτό λοιπόν που έκανε το συγκεκριμένο κορίτσι ήταν να επιζητάει την προσοχή από τις φίλες της, και όσο το απολάμβανε αυτό, τόσο είχε αυτό το δρόμο ότι είδατε, με προσέχουν, είδατε, αυτή η συμπεριφορά μου, το ότι είμαι πολύ αδύνατη, με έκαναν οι άλλοι να με προσέξουν. Τι λέτε. Ναι, είναι πολύ χαρακτηριστικό, σας λέω, στην τάξη αν το δείτε, συνήθως καταλαβαίνουμε αμέσως το παιδί το οποίο μπορεί να έχει ύποπτα συμπτώματα. Φαίνεται πάρα πολύ αυτό από την αγωγή υγείας μέσα στο σχολείο. Τα αίτια ποια είναι, ποια θα λέγαμε ότι είναι. Είναι η μεγάλη ενασχόληση με τον εαυτό μας, ναι, η υπερβολική ενασχόληση με την ομορφιά, με την εξωτερική εμφάνιση. Γι' αυτό και θα λέγαμε ότι είναι πιο επικίνδυνο, είναι από τις ερωτήσεις που κάνουμε μέσα σε μια τάξη, αν ασχολείστε με τον πρωταθλητισμό, αν ασχολείστε με την καλλιτεχνική κολύμβηση, με το καλλιτεχνικό πατινάζ, με τον μπαλέτο. Είναι κάποιες ασχολίες οι οποίες απαιτούν από τους προπονητές ζύγισμα, απαιτούν μετρήσεις λιπομετρήσεις, μετρήσεις πόντων, το οποίο αυτό τους βάζει στα παιδιά σε μια συνεχή ενασχόληση ότι πρέπει να φτάσει στις ιδανικές αναλογίες για να είναι αρεστό από τον προπονητή του ή για να μπορέσει να αφομοιωθεί σε αυτό το μελλοντικό του επάγγελμα. Επομένως, τις πρώτες ερωτήσεις που κάνουμε σε μια τάξη είναι πόσα παιδιά από εσάς ασχολείστε με πρωταθλητισμό. Όχι μόνο με αθλητισμό, με πρωταθλητισμό. Ναι. Σηκώνουν κάποια χεράκια. Μετά τους λέμε, πείτε μας τι πρωταθλητισμό κάνετε. Ο ένας κάνει ταεκβοντό, ο άλλος κάνει ποδόσφαιρο. Βλέπουμε τα κορίτσια που κάνουν, παρατηρούμε τα κορίτσια που κάνουν μπαλέτο, που κάνουν ενόργανη, που κάνουν καλλιτεχνικό πατινάζ, που κάνουν ρυθμική κολύμβηση. Είναι κάποια αθλήματα, τα οποία σε πρωταθλητικό επίπεδο όμως, για να μην λέμε ότι αυτά είναι, να τα αποφεύγουμε αυτά, ναι, τα αθλήματα, ναι, 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 σε πολύ ψηλό επίπεδο, το οποίο υπάρχει αυτή η συνεχής ενασχόληση με τα κιλά. Απαιτούνται κάποια κιλά, και έτσι, με τις αναλογίες. Ναι, ναι, και με τις αναλογίες. Άρα λοιπόν μια αιτία θα λέγαμε ότι είναι τα κορίτσια τα οποία ασχολούνται με τέτοιου είδους πρωταθλητισμό. Άλλα προβλήματα. Πολλά προβλήματα από το οικογενειακό περιβάλλον. Μάλιστα. Είχαμε μία περίπτωση όπου η μητέρα του κοριτσιού ήταν η ίδια πάρα πολύ αδύνατη, πάρα πολύ όμορφη και ασχολιόταν υπερβολικά με την εξωτερική της εμφάνιση. Και είχε ένα κατάστημα ρούχων, το οποίο έπρεπε τα νούμερα να ήταν πάρα πολύ μικρά στο μέγεθος. Μάλιστα. Τα extra small, τα small. Οπότε απαιτούσε από την κόρη της να μπαίνει σε τέτοια νούμερα, μικρά. Οπότε υπήρχε λοιπόν ένα καταπιεστικό περιβάλλον, το οποίο το κορίτσι, για να είναι αρεστό στη μητέρα, να το αγαπάει, έπρεπε να συμφωνήσει να μπει σε πολύ μικρά νούμερα. Μάλιστα. Επίσης άλλη αιτία, πάλι κάτι που ρωτάμε μέσα στα κορίτσια στην τάξη, όταν πηγαίνετε στα μαγαζιά, για να πάτε στην Τσιμισκία, στην Αγνατία, να δείτε τις μπουτίκ, μπαίνετε, ποια ρούχα είναι αυτά τα οποία μεγέθη θέλετε να μπείτε. Και φυσικά λένε τα κορίτσια, είστε ευχαριστημένοι αν μπείτε στο medium ή ο στόχος σας είναι να μπείτε στο extra small. Επίσης είναι μια ερώτηση που πολλά κορίτσια, από εκεί θα ανιχνεύσουμε, ποια έχουν αυτή την πολύ μεγάλη αιμονή με τα μικρά νούμερα σε ενδύματα. Μάλιστα. Επίσης πολύ σοβαρό. Επομένως μπορεί να έχουμε σίγουρα κάποιο οικογενειακό περιβάλλον πολύ πιεστικό. Η αλήθεια είναι ότι ιατρικά, αν το πούμε, κάθε δίαιτα που ξεκινάει μπορεί να οδηγήσει σε ανορεξία. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Κάθε δίαιτα η οποία μπορεί να είναι από μια μητέρα να χάσει παιδί μου κιλά, και όχι την ακραία περίπτωση που σας είπα, αλλά και μια πολλές μαμάδες, ότι βλέπουν ένα παιδί. Θυμάμαι συγκεκριμένα έναν διευθυντή σχολείου που μου είπε όταν πήγα να κάνω ομιλία, εμείς λέει, δεν θέλουμε να μας μιλήσετε για την ανορεξία, για την παχυσαρκία να μας μιλήσετε, γιατί εγώ τα παιδιά που τα βλέπω, η Ελλάδα έχει μεγάλους δείκτες παχυσαρκίας και όχι ανορεξίας. Αυτό λοιπόν είναι μια αντιμετώπιση, ότι δεν είναι ότι η ανορεξία είναι διαταραχή.
δεν έχει να κάνει με το πόσα κιλά είμαι και πώς ζυγίζω και αν φαίνομαι παχής ή αδύνατος. Αυτό είναι λίγο μια λανθασμένη εντύπωση που έχει ο κόσμος. Είναι μια διαταραχή γιατί το άτομο, αυτό που σας είπα, δεν αποδέχεται αυτό που βλέπει στον καθρέφτη. Όσο κιλά και να είναι και 35 κιλά να κατέβει και 28 κιλά να κατέβει, θα νομίζω ότι είναι παχύς ακόμα. Αυτό τώρα που μας λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό είναι και πολύ σοβαρή διαταραχή. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Όπως είπα, είναι μια επίπονη και μακροχρόνια θεραπεία. Καταρχήν, όταν έχουμε ένα άτομο το οποίο είναι σε αυτά τα λίγα κιλά, 30-35 κιλά έχουν έρθει, εδώ πλέον έχουμε θέμα απειλή της ζωής μας. Οπότε δεν μιλάμε ούτε για ψυχοθεραπεία, ούτε για να κάνουμε ψυχανάλυση ή να κάνουμε μια φαρμακευτική ψυχιατρική. Είναι το τελευταίο στάδιο, φαντάζομαι. Ναι, αυτό. Αυτό το στάδιο είναι το στάδιο που το άτομο θέλει νοσοκομείο. Μάλιστα. Θέλει ορό, θέλει να έρθουν οι βιταμίνες, γιατί οι παρενέργειες που δεν τις είπαμε σε μια ανορεξία είναι πάρα πολλές. Είναι η απώλεια των μαλλιών, είναι ότι αρχίζει το τρίχωμα και σε προχωρημένα στάδια και γίνεται σαν όπως είναι το βρεφάκι, το βρέφος που έχει ένα χνούς, ένα χνούδι. Αρχίζει δηλαδή και πέφτουν, αυτή είναι η έλλειψη βιταμινών που το κάνει. Τα σωματικά συμπτώματα λέω τώρα, ναι. Οπότε το άτομο πηγαίνει προς την βαριά νόσηση λόγω της έλλειψης βιταμινών και των προβλημάτων που δημιουργεί από την απώλεια των μαλλιών του. Σιγά σιγά επηρεάζει πιο πολλά όργανα, επηρεάζει το σηκώτη του, επηρεάζει τον ισοφάγο που το κάνει και στη βουλιμία αυτό, γιατί είπα και πριν ότι ένα άτομο που μετράει τις θερμίδες μπορεί να κάνει και αμφιροπιστικές συμπεριφορές. Τι σημαίνει αμφιροπιστική συμπεριφορά? Αυτό που θα το δούμε στη βουλιμία, ότι μπορεί να βάλει τα χέρια του και να προξενήσει εμετό. Οπότε αυτό μπορεί να κάνει καταστροφή του ισοφάγου. Έχουμε προβλήματα απώλειες δοντιών, θαμποδέρμα. Αρχίζουν δηλαδή τα προβλήματα πλέον τα πολύ βαριά σωματικά, όσο αγνοούμε τα πρώτα συμπτώματα. Οπότε φτάνουμε στο σημείο το άτομο να θέλει νοσοκομείο. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό που είναι ο σκοπός μας είναι να κρατήσουμε το άτομο στη ζωή. Αυτό είναι. Αν όμως το προλάβουμε σε πιο αρχικά στάδια, αυτό που ψάχνουμε και εμείς με την ανίχνευση περιστατικών μες στις τάξεις, το προλάβουμε δηλαδή σε την ηλικία των 13, 14, 16, που είναι τα πρώτα συμπτώματα, τότε η θεραπεία είναι η ψυχοθεραπεία, η οποία σε αυτές τις ηλικίες γίνεται οικογενειακή, όλη η οικογένεια δηλαδή, σαν αυτό που λέμε συστημική ψυχοθεραπεία, και σε λίγο πιο αργότερα ενήλικα άτομα, ατομική ψυχοθεραπεία. Άρα η έγκαιρη πρόληψη βοηθάει. Είναι σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Και βοηθάει στην αντιμετώπιση της... Να μην φτάσουμε σε όλα αυτά που σας είπα, το να προχωρήσει η αρρώστια με σωματικά προβλήματα που εν δυνάμει μπορούν να οδηγήσουν στο θάνατο. Τώρα, τι βλέπουμε στο παιδάκι? Μετράει τις μερίδες, έτσι. Φοράει ρούχα. Και μάλιστα αυτό είναι λίγο έτσι αντιφατικό. Είναι αντιφατικό, ναι. Είναι μια ερώτηση που κάνω στα παιδιά. Γιατί πιστεύετε ότι ένα άτομο φοράει το ένα ρούχο πάνω στο άλλο, όταν φτάνει σε ένα σημείο τόσο καλά και αδύνατο, που πλέον όταν κάποιος αδυνατίζει, τι κάνει? Θέλει να προβάλλει το σώμα του με στενά ρούχα, με ρούχα τα οποία να λένε «αχ, τι ωραία αδυνάτησα». Για ποιο λόγο λοιπόν ένα άτομο κρύβει αυτό το πράγμα, το αποτέλεσμα? Πρώτον, γιατί το άτομο αυτό δεν έχει φτάσει ποτέ στο επιθυμητό αποτέλεσμα, άρα ποτέ δεν θα είναι τόσο αδύνατο όσο θέλει. Και κατά δεύτερον, είναι για να μην τον ενοχλούν οι άλλοι με τις ερωτήσεις τους. Α, μάλιστα. Αυτό είναι λίγο ένα κομμάτι το οποίο καταλαβαίνω ότι όλοι μου λέτε πόσο αδυνάτησα, αλλά με ενοχλεί αυτό που λέτε, άρα εγώ θα το κρύβω. Για να μην μου λέτε συνέχεια πόσα κιλά έχασα. Άλλο σημάδι που ο φίλος μας, ο γειτονάς μας, το παιδί, ο συμμαθητής μας. Ναι, υπερβολική ενασχόληση, πάρα πολύ μέτρημα, υπάρχουν τα παιδιά, υπερβολική γυμναστική, δηλαδή είχαμε παιδιά τα οποία μπορεί να κάναν διάδρομο 5 ώρες σε υπερβολική γυμναστική, επίπονη γυμναστική.
Και φυσικά, όταν έχεις μια τέτοια διαταραχή, φέρνεις επιπτώσεις σε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σου. Ούτε θα μπορέσεις να μελετήσεις αν είσαι μαθήτρια, δεν θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις σχολικές υποχρεώσεις, θα αρχίσεις να αναπτύσσεις και μια αντικοινωνική συμπεριφορά, γιατί όλοι οι φίλοι σου πλέον θα σε λένε συνέχεια αδυνάτησες, κάνε κάτι, θα νιώθω μία πίεση από το φιλικό μου περιβάλλον. Άρα τι κάνω, αρχίζω και απομονώνομαι. Όταν αρχίζω και απομονώνομαι, τι γίνεται? Τα ψυχικά προβλήματα. Βεβαίως, αρχίζουν τα ψυχικά προβλήματα, ότι κανείς δεν με καταλαβαίνει, ότι αρχίζω και έχω νεύρα, αρχίζω και έχω θυμό. Αυτό το θυμό τον βγάζω στην οικογένειά μου, το βγάζω στις φίλες μου. Στο τέλος απομονώνομαι, το περιβάλλον γύρω μου έχει κουραστεί και από τη δική μου συμπεριφορά. Οπότε μπαίνουν συναισθήματα κατάθλιψης, μπαίνουν συναισθήματα περιοθεροποίησης, σίγουρα φοβιών. Μάλιστα. Οι πρώτοι που το καταλαβαίνουν είναι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Ναι, και η εφηβεία είναι, φαντάζομαι, πολύ δύσκολη να γυρίσει τα μυαλά του παιδιού. Ναι, ναι, ναι. Να του αλλάξει ναι. την Εμείς, ιδέα. Εμείς, σαν αυτή. Ειδικοί, όταν σε ένα σχολείο βρίσκουμε ένα παιδί το οποίο έχει προβλήματα, πηγαίνουμε κατευθείαν και το λέμε στον διευθυντή του σχολείου. Ο διευθυντής του σχολείου οφείλει να ενημερώσει τους γονείς. Ξέρετε, το γρήγορα. Βεβαίως. Ναι. Αυτή είναι η διαδικασία. Θα πρέπει να ενημερωθεί ο γονέας ότι ήρθε κάποιος ειδικός ψυχικής υγείας στο σχολείο και πρόσεξε κάποια συμπτώματα στο παιδί σας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα συστήνουμε την οικογενειακή ψυχοθεραπεία να απευθυνθεί άμεσα η οικογένεια να το λύσει και βέβαια, ξέρετε, ας πούμε ότι από τα πιο πολλά προβλήματα που είναι όλες οι ψυχικές ασθένειες, που θα συζητήσουμε κι άλλη φορά ίσως, το μεγαλύτερο πρόβλημα στις ψυχικές ασθένειες είναι αυτό που λέγεται αποδοχή. Ναι. Αποδέχομαι το άτομο με το πρόβλημα. Και αποδέχομαι ότι έχω πρόβλημα. Συνήθως πάντοτε έτσι γίνεται σε όλα τα προβλήματα όταν αποδεχόμαστε. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς μια σωματική ασθένεια μπορεί να συνοδεύεται από έναν πόνο, ο οποίος αυτός ο πόνος θα με αναγκάσει κάποια στιγμή να αποδεχτώ ότι πονάω. Και κάτι, ένα σύμπτωμα τέλος πάντων σωματικό, το οποίο θα με οδηγήσει σε έναν παθολόγο, σε έναν ειδικό. Στην ψυχή, στις ψυχικές ασθένειες θέλουμε και πιο πολύ χρόνο για να συνειδητοποιήσουμε και να πούμε ότι κάναμε αποδοχή του προβλήματός μας, γιατί πολλές φορές δεν το αποδεχόμαστε γιατί δεν νιώθουμε ότι μας ενοχλεί. Ένα κορίτσι δηλαδή το οποίο συνήθως τρώει λίγο και έχει μάθει, γιατί μετά από κάποιο σημείο έχει μάθει και το στομάχι να κλείνει και να μην θέλει το παραπάνω φαΐ. Φαγητό. Άρα σου λέει, γιατί μου λέτε εσείς ότι είμαι αδύνατη? Εγώ ακόμα δεν είμαι αδύνατη. Εγώ ακόμα έχω περιθώρια να χάσω. Ήθελα να σας ρωτήσω, παίζει ρόλο έτσι όλη αυτή η διαφήμιση των μέσα μαζικής ενημέρωσης ή κυρίως είναι ένας ψυχικός πόνος, η ανορεξία προέρχεται από κάτι ψυχικό που εκδηλώνεται? Ναι. Κοιτάξτε, να σας πω. Τα ερεθίσματα και οι στρεσογόνοι παράγοντες είναι όλοι γύρω μας. Mm-hmm. Αν όλοι μας ήμασταν σε οποιοδήποτε στρεσογόνο παράγοντα αντιμετωπίζαμε, θάνατο, ανεργία, γάμος, θα πω και ευχάριστα γεγονότα, γέννηση ενός παιδιού, ό,τι αλλαγή, πανδημίες, άλλα προβλήματα. Έχει μεγάλη σημασία ο στρεσογόνος παράγοντας και τα δικά μας ψυχικά αποθέματα, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Άρα, όπως σε όλα, γενικά θα το πω, σε όλες τις ψυχικές ασθένειες παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ερέθισμα, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο και πώς εγώ θα φιλτράρω αυτό το ερέθισμα και θα προχωρήσω ή θα με καταπιεί η ασθένεια. Τρομακτική ασθένεια. Είναι τρομακτική. Και όλα είναι αυτά τρομακτική. Που μας είπατε, σας ακούμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ναι. Σας είπα, είναι ανησυχή τους ψυχιάτρους, πιο πολύ από άλλη ψυχική ασθένεια, γιατί είναι η μόνη που μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο. Έχει πολύ μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας. Δηλαδή, αν αρρωστήσουν, αυτή τη στιγμή η ανορεξία αφορά περίπου στο 3-5% των κοριτσιών, ένα ποσοστό. Αλλά το θέμα είναι ότι από αυτό το 3-5% η έκβασή της δεν είναι καλή. Υπάρχει δύσκολη. Επανέρχεται πάλι. Συνεχίζεται ή υποτροπιάζει με το τέλος να είναι προς αυτές τις καταστροφές τις σωματικές.
Μάλιστα. Που οδηγάνε σε αυτή τη σωματική, στα σωματικά προβλήματα που είπαμε πριν. Από εκεί δηλαδή είναι οι καταστρέφονται όργανα, είναι η έλλειψη βιταμινών και η έλλειψη θερμιδικών. Αν καταλάβουμε κάτι, ναι. Πού απευθυνόμαστε? Απευθυνόμαστε σε ένα κέντρο ψυχικής υγείας. Έχει δημιουργηθεί και μια δομή που λέγεται Διάθεση, η οποία είναι καινούρια, ασχολείται στην Καλαμαριά ανατολικά, η οποία ασχολείται μόνο με τις διατροφικές διαταραχές. Υπάρχει ειδικό τμήμα, βέβαια υπάρχει νοσοκομιακό τμήμα, που, ειδική νοσηλεία για άτομα με ανορεξία που είναι. Αλλά δεν θέλω να το πω αυτό γιατί είναι τα στάδια, τα τελικά στάδια. Άρα λοιπόν μας ενδιαφέρει πρόληψη πάνω απ' όλα. Η πρόληψη, αυτό, να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε αυτά τα μικρά καμπανάκια κινδύνου και να τα αποδεχτούμε ότι υπάρχει κίνδυνος. Γιατί όλοι λένε, εντάξει, χρειάζεσαι να χάσεις κιλά, κάνε μια δίαιτα, ξεκίνα. Είναι όμως από μια δίαιτα, η ψυχοσύνθεση του ατόμου, το οποίο ξεκινάει τη δίαιτα, δεν ξέρουμε αν μπορεί να οδηγήσει σε μια διατροφική διαταραχή. Οι τροφές παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και στο ψυχισμό μας. Άρα λοιπόν σε ένα κέντρο ψυχικής υγείας, σε ένα σύλλογο που να ασχολείται με τις διατροφικές διαταραχές, τα πρώιμα συμπτώματα και φυσικά η αγωγή υγείας στα σχολεία. Θα ήθελα να πω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα. Θα τα πούμε. Ναι. Θα τα πούμε. Θα σας έχουμε και στην επόμενη εκπομπή μας. Ήταν μεγάλο θέμα, νομίζω. Ναι, η ανορεξία είναι τρομακτική ασθένεια, πραγματικά. Ναι, πρέπει να υπάρχει πρόληψη. Ναι. Και όταν δούμε κάποιο άτομο πραγματικά τίνει σε αυτή την ασθένεια, πρέπει να δράσουμε αμέσως. Είναι μεγάλο θέμα. Και σε μια επόμενη εκπομπή να πούμε και αυτά τα πρότυπα που υπάρχουν από το διαδίκτυο. Την επόμενη φορά, λοιπόν, θα δούμε τα υπόλοιπα είδη και πώς θα το αντιμετωπίζουμε. Βεβαίως. Ωραία. Σας ευχαριστώ για σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Σας περιμένουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.